Ον είπε Μωυσής και οι προφήτες εκήρυξα, ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Δαβίδ, τον από Ναζαρέτ. Αυτό είπε ο Φίλιππος εις τον Ναθαναήλ. Και μέσα από αυτά τα δύο λόγια βγαίνουν ένα συμπέρασμα το οποίο ονομάζεται προορισμός και κλήσεις του Θεού. Αδερφοί μου, να έχουμε υπόψη ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Όταν με τη χάρη του Θεού εισερχόμεθα εις την Κολυμβήθρα για να βαπτιστούμε, εκείνη τη στιγμή εις των ουρανών φανταστείτε μια τεραστία ανέκταση, ένα πάνθεο εις το οποίο βρίσκονται καρέκλες, καθίσματα. Την ίδια στιγμή δε που βαπτιζόμεθα εις τον ουρανό, εις τον παράδεισο, κάθεται η θέση μας αριθμημένη με το όνομά μας. Και εκείνη την θέση την περιμένει ο Θεός να καθίσει το πλάσμα Του. Κλήσεις λοιπόν από τον Θεό και η δική μας εκλογή να τον ακολουθήσουμε ή να μην τον ακολουθήσουμε. Εκείνος κατέβηκε από τους ουρανούς, ήρθε στην γη για να μας καλέσει κοντά Του. Ήρθε από τον ουρανό για να σώσει παν άνθρωπον, όλους τους ανθρώπους, όλα τα γέννη του κόσμου, όλον τον κόσμο. Κατέβηκε από τους ουρανούς, εταπεινώθη έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς και μας εκάλεσε και ως τις πιστεύεις αυτόν λέγει μία απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ο Κύριος μας είναι εκείνος ο οποίος μας περιμένει να έρθουμε κοντά Του, να Τον ακολουθήσουμε. Διότι έκανε εκείνος το χρέος Του. Εμείς έχουμε να αποφασίσουμε. Ο προορισμός ο δικός μας είναι να ακολουθήσουμε τον Θεό ή να μην τον ακολουθήσουμε. Είπεν στον προφήτη Ιερεμία, κατέβα του λέγει, εις τον Χαλκαία, κατέβα εις εκείνον ο οποίος έχει χαλκώματα, ο οποίος έχει πυλών και κάνει σκεύη. Κατέβηκε ο Ιερεμίας και πήγε εις τον άνθρωπον ο οποίος έκανε τα σκεύη και εκείνη την ώρα που εισήρθε μέσα εις το εργοστάσιο του έπεσε ένα πύλινο χάμο και έσκυψε και το επήρε, το εζήμωσε και έκανε άλλο όμοιο με εκείνο που είχε σπάσει, που συνετρίβει. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί μου. Όταν πέσεις, συντρίβεσαι, αλλά σηκώσου, διότι σε περιμένει ο Θεός. Ο προορισμός σου είναι ο παράδεισος. Από εσέναν εξαρτάται τι θα ακολουθήσεις. Ή τον Χριστόν εις τον παράδεισο ή τον διάβολον εις την κόλαση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε καθεκά στην ημέρα. Όστις ακούσει τον νόμο του Θεού, αυτός σώζεται. Όποιος δεν ακούσει, αυτός χάνεται. Όποιος ακολουθήσει τον Χριστόν σώζεται,
όποιος δεν τον ακολουθήσει πηγαίνει στην κόλαση. Ο προορισμός του ανθρώπου, αυτός είναι. Είσαι ελεύθερος να ακολουθήσεις δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο Χριστός και ο άλλος είναι ο εχθρός του Χριστού. Αδερφοί μου, θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε πόση μεγάλη ευθύνη έχουν εκείνοι οι οποίοι τους αξιώσαν ο Θεός να μιλούν στον κόσμο, να κυβερνούν τον κόσμο, να διευθύνουν τον κόσμο. Πόση μεγάλη ευθύνη αυτών οι οποίοι έχουν θέση μέσα στην κοινωνία. Ποια ευθύνη έχουν απέναντι του Θεού. Ο βασιλεύς των Ασσυρίων, Χεναρίμ, έκανε εκστρατεία με πολύ άριθμο στρατών και κυβερνούσαν τις πόλεις, τις υπέδασαν, τις ελεηλατούσαν, εφώνευε τον κόσμο και ερήμωνε τα πάντα. Έφτασε έως τα Ιεροσόλυμα. Ο στρατός του είναι πολύ άριθμος. Στα Ιεροσόλυμα βασίλευε ο Εζεκίας, ο υπεύθυνος για την πόλη την πολύ άριθμο που έλεγε το Ιερουσαλήμ. Είδεν ο Εζεκίας των βάρβαρων αυτών να επιτίθεται για να κατακυριεύσει την πόλη. Του στέλνει πρέσβης για να πούνε στον Χεναρίμ ότι τούτο που πάει να κάνει είναι κακό και ο Θεός δεν αγαπά την αδικία. Και απάντησε ο σκληρός εκείνος διώκτης: «Θεός δεν υπάρχει. Μη σας κοροϊδεύει», είπεν στους πρεσβευτάς που έστειλε ο Εζεκίας. «Θεός δεν υπάρχει. Εάν υπήρχε Θεός θα με εμπόδιζε και δεν θα εγκυρίευα τις πόλεις. Τώρα είναι η σειρά των Ιεροσολύμων». Είπε και πολλές άλλες βλασφημίες εναντίον του Θεού. Και όταν επέστρεψαν οι πρέσβεις στον Εζεκία και του είπαν τα αποτελέσματα, εκείνος ο βασιλεύς, ο θεοφοβούμενος, διέριξε τα ημάτια του. Έπεσε στα γόνατα και ζητούσε το έλεος του Θεού, την βοήθεια του Θεού. Είναι μια σκηνή από αυτήν την οποία έχουμε και εμείς σήμερα, αδερφοί μου. Έπεσαν πάνω μας εχθροί. Έπεσαν πάνω μας έθνη τα οποία ζητούν την απώλεια της Ελλάδος και την καταστροφή του έθνους μας. Τι κάνουν εκείνοι οι οποίοι κυβερνούν? Κάνουν το ίδιο το οποίο έκανε ο Εζεκίας. Ο Εζεκίας έπεσε στα γόνατα, στην νηστεία, στα δάκρυα και παρακαλούσε τον Θεό. Ήταν η μόνη του ελπής. Δεν είχε άλλη ελπίδα. Μόνον ο Θεός. Έστειλε στον προφήτη Ισαΐα και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί. Και εκείνους που έστειλε ο Εζεκίας στον Ισαΐα, τον προφήτη, απήντησε ο προφήτης: «Μη φοβάστε, μην έχετε φόβο μέσα σας, ο Θεός θα μας βοηθήσει, πηγαίνετε και προσεύχεστε». Και έφυγαν οι πρέσβες και ήρθαν στον Εζεκία, ο οποίος ήταν με προσευχήν στον Θεό και δάκρυα στον Θεό, δηλαδή κάτι το οποίο λείπει από εμάς, κάτι το οποίο δεν το έχουμε εμείς. Εμείς δεν φωνάζουμε ποτέ τον Θεό. Είδετε κανέναν από αυτούς που μας διοικούν να ποιεί το σημείο του Σταυρού καθαρό? Είδετε κανέναν να προσκυνεί με φόβον εικόναν
στην Εκκλησία ουδείς δεν γνωρίζουν τον Θεό, δεν ξέρουν ποιος είναι ο Θεός. Ο Εζεκίας όταν είπε στους απεσταλμένους από τον Ισαΐαν τον προφήτη και του είπαν ότι ο προφήτης προσεύχεται, επήρε δύναμη, ήρθε η ελπίδα επάνω του, οι αρετές οι μεγάλες. Ευράδιασεν, ενύχτωσεν και έστελεν ο Πανάγαθος Θεός άγγελον από τους ουρανούς και εκεί που ήταν το στράτευμα έτοιμο να εισέλθει και να καταστρέψει τα Ιεροσόλυμα εφώνευσεν 185.000 στρατιώτες. Και όταν ο Γιανασιρήμ σηκώθηκε και είδε όλο εκείνο το στράτευμα αποθαμένο, έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε, επέστρεψε πίσω στην Ασσυρία. Όταν επέστρεψε πίσω, όρμησαν τα δύο του τέκνα με τα μαχαίρια και τον εφώνευσαν. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει στον Θεό και εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεό. Αυτός ο οποίος επικαλείται τον Θεό και εκείνος ο οποίος δεν τον επικαλείται. Ο Θεός έδωσε εις εμάς την εκλογή να εκλέξουμε εάν τον θέλουμε ή αν δεν τον θέλουμε. Ο προορισμός μας όμως είναι η σωτηρία μας. Θα μου πείτε, υπάρχουν έθνη τα οποία δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Δεν γνωρίζουν ότι κατέβηκε από τους ουρανούς για να σώσει τον κόσμο. Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν ήκουσε? Υπάρχουν δύο νόμοι, αδερφοί μου. Ο ένας νόμος ονομάζεται έγγραφος νόμος και ο άλλος συνειδητός νόμος, η συνείδηση, ο άγραφος νόμος. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει το καλό από το κακό και πράττει το κακό, είναι ελεύθερος να πράξει ό,τι θέλει. Σήμερα όταν εκάλεσε ο Θεός τον Ναθαναήλ και ο Φίλιππος του έδωκε το μαντάτο ότι βρήκαν τον Χριστό, δεν αρνήθηκε, ακολούθησε τον Θεό, έγινε μαθητής του Θεού. Αδερφοί μου, υπάρχουν έθνη τα οποία δεν εγνώρισαν ποτέ, δεν ήκουσαν ποτέ, δεν εγεύθησαν ποτέ τον Θεό. Τι θα γίνουν? Ο Θεός έσωσε όλο τον κόσμο, ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν ξεχωρίζει κανέναν ενώπιον του Θεού. Όλα τα έθνη είναι δικά του, εκείνος τα δημιούργησε. Όταν γνωρίζεις το καλό από το κακό και πράττεις το κακό, είσαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού. Όταν πράττεις το καλό, είσαι ο προορισμός της σωτηρίας σου. Αυτά είναι τα σημεία τα μεγάλα τα οποία ακριβώς ο κόσμος σήμερα τα βλέπει και δεν τα νιώθει. Οι εκκλησίες πρέπει να είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Οι εκκλησίες πρέπει να γεμίζουν με δάκρυα και με προσευχή και με μετάνοια για να μας σώσει ο Θεός μας από τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε κάθε μέρα. Δεν βλέπετε ότι όλη αυτή η καταστροφή που έπεσε επάνω μας έφερε μια άλλη καταστροφή αιώνια που ονομάζεται αυτοκτονία. Πλήθος αυτοκτονεί καθεκάστην ημέρα. Δεν τα δημοσιεύουν, δεν τα λένε, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος? Στην αιώνιον κόλαση. Παίρνει ο διάβολος τις ψυχές και δεν γνωρίζει κανείς για να γνωρίσει τι γίνεται. Δεν γνωρίζει κανείς για να γνωρίσει τι τραβούμε. Δεν γνωρίζει κανείς για να γνωρίσει και να καταλάβει τι έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Αδερφοί μου, στόμα καλό, στόμα μεταφόβου, κινδυνεύομαι, κινδυνεύομαι, κινδυνεύομαι. Και εκείνοι που μας κυβερνούν δεν επικαλούνται τον Θεό. Δεν δίδουν σημασία στην βοήθεια του Θεού. Τι θα γίνουμε? Ήρθε ο Παναγωθός Θεός να τους δώσει φώτιση, να μετανοήσουν, να κηρύξουν, να καλέσουν τον κόσμο σε μετάνοια, αφού οι ίδιοι πρώτα θα μετανοήσουν, για να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουν τα Άγια του Πάθη και την Αγία του Ανάσταση. Αμήν.